Απασχολεί εκατομμύρια πολίτε στη Μελγενέστη με τα σχολεία μετά τις γιορτές. Να συνδεθούμε λοιπόν, μένοντας το θέμα, με τη Σοφία Φασουλάκη. Για να δούμε πού βρισκόμαστε, Σοφία, με τους επιστήμονες να μην συμφωνούν απολύτω. Νίκη, αν σήμερα είχαμε 8 Ιανουαρίου, θα σου έλεγα ότι η κυβέρνηση ε, θα τα αναφανδόν υπέρ του ανοίγματο ε, των ε, σχολείων και όχι μόνο των δημοτικών, αλλά και των γυμνασίων. Και των ε, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι τα σχολεία είναι κλειστά εδώ και δύο μήνε και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και στι οικογένειε και στου εργαζόμενου γονεί, όταν, μάλλον, όταν οι γονεί είναι και οι δύο ε, εργαζόμενοι. Ε, το έχει πει πολλέ φορέ και ο Πρωθυπουργό, ότι ε, το τηλεμάθημα, η τηλεεκπαίδευση δεν αντικαθιστά, ε, δεν ε. μπορεί να, ε, αντικα, να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία του μαθητή στο σχολείο. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω η κυβέρνηση θα ακούσει τους ειδικού και τους ε, λοιμοξιολόγους με τους οποίους θα συζητηθεί η κυρία Κεραμέως τούτη την εβδομάδα. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι λένε πάμε να κάνουμε ε, ένα ε, προσεκτικό άνοιγμα των δημοτικών στις 8. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που λένε να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι τις 15 και άλλοι... Οι οποίοι θέλουν να πάνε ακόμα πιο πίσω το θέμα. Και αυτό γιατί νίκη. Γιατί θα πρέπει να δούμε πώ θα πάνε τα επιδημιολογικά δεδομένα τη χώρα μετά τι συναντήσει των Χριστουγέννων, ενώ ε, των ερευεγιών τη παραμονή των Χριστουγέννων, όσο το μάλλον και ναι. τη Πρωτοχρονιά. Τα επιδημιολογικά δεδομένα θα δείξουν τι επόμενε δέκα ημέρε. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ικανό χρόνο για να δουν και οι ειδικοί ποιε βαθμίδε θα ναι. πρέπει να ανοίξουν. Να δούμε πώ θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη.